δευτέρων ημών, οποίον να είμαι θυμεύματι, και νυχαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων, τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί του τον βουλωμέν σε Αυτό είναι η πρώτη φάση της αναβάθμισης του εξοπλισμού του λιμανιού. Δεν ανήκει στις υποχρεωτικές επενδύσεις. Πήραμε την πρωτοβουλία να το κάνουμε γιατί είχαμε απόλυτη ανάγκη να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε το επίπεδο εξυπηρέτησης του λιμανιού. Είμαστε το ίδιο αποφασισμένοι και συνεπείς στο να υλοποιήσουμε έγκαιρα τις υποχρεωτικές επενδύσεις και να κάνουμε πραγματικά όλοι, εργαζόμενοι και διοικητική ομάδα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ένα πρότυπο λιμάνι και στη Βαλκανική και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην Ευρώπη συνολικότερα. Ότι ήδη προχωράμε σε όλα τα επόμενα βήματα που είναι αφενός μεν να επικαιροποιήσουμε τη μελέτη του έκτου προβλήτα που θα γίνει πολύ σύντομα, στη συνέχεια να εγκρίνουμε την οριστική μελέτη πάλι και να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό το συντομότερο δυνατόν. Εκτιμούμε και είναι πρόθεσή μας το Σεπτέμβριο να υπάρχει εργολάβος για την εκτέλεση του μεγάλου έργου. Παράλληλα προχωρούμε στην προετοιμασία για την προμήθεια του εξοπλισμού. Και αυτό ταυτόχρονα με όλες τις άλλες επενδύσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Είμαστε σε μια διαδικασία αναδιοργάνωσης του λιμανιού. Ένα σημαντικό στοίχημα είναι να πετύχει και είμαστε στη διαδικασία των trials, των δοκιμαστικών ενεργειών για το project του να έρθουν τα προσεξαγωγή εμπορευματοκιβώτια και να αποτεθούν μέσα στο λιμάνι. Και προχωράμε με ένα συγκροτημένο σύστημα το οποίο θα κάνει το λιμάνι αποτελεσματικότερο, ουσιαστικότερο, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη.